Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Σερών γνωστοποίησε σήμερα ο Γιώργος Γούνας. Με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χρήστο Μέγκλα, ο κ. Γούνας διαμαρτύρεται έντονα για την απαξίωση του επιχειρήν και του εμπορικού κόσμου του τόπου μας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μετά την επιλογή των επιχειρήσεων που έτυχαν έκτακτης ενίσχυσης από το πρόγραμμα Διέξοδος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ παραιτήθηκα, έχω στείλει την επιστολή παραίτηση στον κύριο Πρόεδρο και στα μέλη, ως οφείλος Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος, μέχρι να οριστεί ο επόμενος Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος. Μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη και την εκπομπή κάθε μεσημέρι, ο κύριος Γούνας τόνισε ότι κάποιοι θεωρούν δεδομένο το νομό Σερών. Ήταν αποκρουστικό για το νομό Σερών. Μάλιστα. Ωραία. Απλά δεν μας έλαβαν υπόψη, έτσι. Σου λέει όσοι πάρουν από τις αίρες. Σας είπα κάτι. Ο νομός Σερών θεωρείται δεδομένος. Σήμερα όμως ας κάνουν μια βόλτα να δουν ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο πλέον. Ναι. Να κάνουν μια βόλτα στις κεντρικές οδούς και να δουν πόσοι έκλεισαν. Γιατί πρόλαβαν και έκλεισαν η κάποιοι. Η πόλη των Σερών φυτοζωή. Ο νομός Σερών φυτοζωή. Αντί λοιπόν να πέσουν όλοι και να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση, βλέπω ότι μας έχουν ως φτωχό συγκοινή. Στην ίδια εκπομπή ο κύριος Γούνας ανέφερε ότι η Χαλκιδική συμμετείχε στο πρόγραμμα με 1.650 επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν και συνολικά έλαβε 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ΣΕΡΕΣ έλαβαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ και συμμετείχαν συνολικά περίπου 100 με 150 επιχειρήσεις και μόλις 3 επιχειρήσεις εστίασης. «Το έκανα για τους συναδέλφους μου», είπε ο κύριος Γούνας στην Ελένη Μωραΐτη, εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής του. «Δεν το έκανα εγώ, δεν έχω ούτε προσωπικό έπρος, ούτε εγώ ως επιχείρηση. Mm-hmm. Το έκανα για τους συναδέλφους μου, γιατί πραγματικά βιώνω καθημερινά από τα τηλέφωνα, από τις συνομιλίες». Όλοι μας έχουμε δεχτεί τηλέφωνα από πολλούς που είναι αγανακτισμένοι και στενοχωρημένοι. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, 3 επιχειρήσεις εστίασης σε όλο το νομό Σερών να πάρουν μόνο χρήματα. Καλώς τα πήρανε, καλώς πήρανε τα ξενοδοχεία, καλώς τα πήραν όλοι οι συνάδελφοι. Αλλά όχι μόνο 100-150 άτομα και στην Χαλκιδική 1.650. Μάλιστα, ο κύριος Γούνας επεσήμανε ότι ο νομός Σερών φυτοζωεί και θα έπρεπε να πέσει ζεστό χρήμα για να υπάρξει αποτέλεσμα. Η όλη αντίδραση, να ξέρετε, θα φέρει και αποτέλεσμα. Πιστεύω να βγει κάποιο πρόγραμμα που να αφορά τους μικροεπαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, που είναι η ραχοκαλιά της σεραϊκής οικονομίας. Να πέσουν χρήματα ζεστά στη σεραϊκή αγορά. Μόνο όταν στηριχθεί το εμπόριο και η εστίαση και οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορέσει να ανθίσει η αγορά του νομού Σερών. Το νομό Σερών στους μικρούς επαγγελματίες. Μόνο όταν στηρίζεται η μικρή αγορά υπάρχει ζωντάνια στην πόλη και στο νομό Σερών. Δείτε που είμαστε. Και να διεκδικούμε αυτά που μας αρμόζουν. Δεν απαιτούμε πλέον.